Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Ρίγα, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλό μεσημέρι, κύριε Ρίγα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κούτρα. Και κύριε Τζούνη και εσάς, ως καλωτά σας. Να είστε καλά. Έρχεστε σε μια μέρα έτσι κρίσιμη, η αλήθεια είναι. Και ποια δεν είναι άλλωστε. Όλες είναι, αλλά ειδικά η σημερινή έχει να κάνει και με τις καταγγελίες που έχουμε από τον κύριο Πανούση, τον ξέρετε, τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα το πρώτο επτάμηνο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, τον υπουργό δημόσιας τάξης της κυβέρνησης, ο οποίος καταγγέλει στελέχη του κόμματός σας. Υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Πανούσης πήγε και κατέθεσε τη δικαιοσύνη ό,τι είχε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχει αναλάβει η δικαιοσύνη όλη την υπόθεση από εδώ και πέρα. Και κατέθεσε με βάση και την προτροπή, η οποία έγινε και από μεριάς και της κυβέρνησης και του κόμματος. Και εγώ, εμείς το εννοούμε και το εννοώ και προσωπικά, αν θέλετε. Δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι τέτοια πράγματα με τέτοια, θα έλεγα, αφέλεια. Γιατί μπορεί να δημοσιογραφικά να είναι αυτές το 48ωρο να μπορεί να δημιουργεί μια αίσθηση, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα για να κάνεις αυτό, να το αχειρίσεις με αυτόν τον τρόπο. Είναι αφέλεια στη δικαιοσύνη, επειδή. Το δημοσιοποίησε. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να πάει στη δικαιοσύνη. Είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό, λέει. Θα πάει στη δικαιοσύνη και έπρεπε. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο. Ότι την προηγούμενη περίοδο που ήταν εκεί υπουργός, αν λοιπόν αυτά τα γνώριζε και είχε αυτές τις απειλές, εν πάση περιπτώσει που δέχεται, έπρεπε αυτά να διαχειριστεί και ως υπουργός. Άρα λοιπόν, ανέλαβε η δικαιοσύνη, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει. Και ό,τι αποφασίσει και ό,τι αποφανθεί η δικαιοσύνη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής ότι θα υποστηρίξει αυτό που η δικαιοσύνη θα βγάλει. Εκείνο που έχει σημασία όμως να μην εμπλέκεται, και να το πω και αυτό θέλω, να μην εμπλέκουν και να μην κάνουν τέτοια βήματα και άλματα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέση με την δημοκρατία. Αυτά να τελειώσει αυτό το. Και είναι και επικίνδυνα αυτές τις μέρες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το λέω επικίνδυνα γιατί φαίνεται να δημιουργείται ένα κλίμα για να πάμε να φύγουμε ο από τα δύσκολα που περνάει η μέση. Ο ίδιος ο κύριος Πανούσης λέει ότι έχει στοιχεία επ' αυτού. Ναι. Και μάλιστα έδωσε και ονόματα όμως. Ναι, δεν έχει κανένα στοιχείο που να λέει για το όνομα. Αυτό σας λέω και νομίζω υπήρξαν απαντήσεις πλήρες αυτή τη στιγμή για και για τα. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν επικοινωνήσει με τις. Με ανθρώπους που εμπλέκονται στην δημοκρατία. Νομίζω ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος το και χθες και σήμερα απάντησε για τα πρόσωπα αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Πανούσης, ότι είχαν ένα θεσμικό ρόλο για ένα διάστημα, την περίοδο που υπήρχαν εντάσεις μέσα στα σοφρονιστικά ιδρύματα και διαχειρίστηκαν και μάλιστα αποσόβησαν και με τη διαχείριση που έγινε πράγματα τα οποία θα δημιουργούσαν πρόβλημα. Και κυρίως εμείς θα πρέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ενδιαφέρεται για τους χώρους, την κοινότητα των φυλακισμένων να έχουν όσο δυνατόν να είναι γρήγορα. Ο κύριος Λάμπρου είναι στελέχος της πολιτικής δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς ήρθε το όνομά του στην δημοσιότητα. Δεν κατάλαβα αν το έχει δώσει ο κύριος Πανούσης ή αν βγήκε από δημοσιεύματα. Ωστόσο, απάντησε ο ίδιος. Ο κύριος Λάμπρου. Όντως επικοινωνούσατε, έχετε μιλήσει μαζί του, έχετε ενημερωθεί? Σας είπα, νομίζω υπάρχει δήλωση του κυρίου Λάμπρου και υπάρχει δήλωση του κυρίου Πανούση για αυτό το θέμα. Και ότι ήταν για διάστημα, ήταν ειδικός του σύμβουλος και διαχειριζόταν την κρίση που υπήρχε μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και αποσόβησε, παρέμβηκε λόγω της εμπειρίας που είχε χρόνια ασχολούμενος με τα θέματα των δικαιωμάτων, είτε είναι των ανθρώπων που είναι στις φυλακές, είτε των ανθρώπων που έχουν προβλήματα. Επομένως, κύριε Ρίγα, αν είναι έτσι, τι σκοπό εξυπηρετεί ο κύριος Πανούσης? Δηλαδή, εξυπηρετεί κάποιον άλλο σκοπό προφανώς. Κύριε Τζούνη, και πολιτικά δεν είναι ορθό να κάνουμε τέτοιες κρίσεις. Εγώ θέλω να δω τι θα πει η δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα κρίνεται. Είναι πολιτικός άντρας. Είχε μια υπεύθυνη πολιτική θέση που του είχε αναθέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει αυτά τα. Ο τρόπος που το χειρίστηκε, ο τρόπος που τα λέει, εάν. Σας ρωτώ, γιατί εσείς είπατε ότι είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι αυτές τις μέρες, ειδικά για αυτό εγώ το λέω. Εγώ γενικά το είπα όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά συνολικά για άλλα τα θέματα, να κάνουμε μια δημοσιότητα η οποία δεν έχει και το στοιχείο της ακρίβειας, δεν έχει και τα στοιχεία που πριν αποφασίσουμε ότι αυτά έχουν μια αξία. Γι' αυτό το είπα αυτό το πράγμα. Για όλα τα θέματα μιλάω. Συγγνώμη που επιμένουμε, απλώς είναι και το θέμα των ημερών. Δεν είναι λίγο περίεργο να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση? Ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει. Γιατί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, τον επέλεξε ο πρωθυπουργός. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο κύριος Πανούσης, για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι περίεργο να λέει ένας πρώην υπουργός
που στήριζε η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος που τον στήριζε 7 μήνες, έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Ναι. Και να είναι και ο υπεύθυνος υπουργός. Δημιουργεί, δημιουργεί ένα θέμα αυτό από μόνο του. Δημιουργεί, αλλά σας το είπα και προηγουμένως σε εσάς, ο κρατές σας, ότι αυτές οι εκτιμήσεις οι οποίες κάνει φτάνουν στα όρια της γελιότητας. Το λέω ευθέως αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να λες όταν δεν έχει στοιχεία. Όταν υπάρχουν στοιχείο συγκεκριμένο, είναι γνωστό τι έκανα. Τι έκανα, αν αναφέρεστε για τον κύριο Λάμπρου, δεν ξέρω να τον. Δεν ξέρω πώς έχει εμπλακεί ο άνθρωπος. Επειδή έκανε ο ίδιος δήλωση. Καταλαβαίνω. Έκανε δήλωση λόγω του Μέγκα. Το έδωσε το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χθες το βράδυ. Το όνομα του αναφέρε. Αλλά από εκεί πέρα σας εξηγήσα και ο κύριος Λάμπρου και ο κύριος Παρασκευόλπος τι ρόλο έπαιζε, τι ρόλο είχε αναλάβει ο κύριος Λάμπρου εκείνη την περίοδο μέσα, θεσμικά μέσα από το Υπουργείο. Εσείς πάντως αποκλείετε κατηγορηματικά το στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν σχέση με τους τρομοκράτες. Σας είπα μια φράση που είναι ακριβή κιόλα. Είναι ακριβή κιόλα. Γιατί βλέπω και επαναφορά τη θεωρία των δύο άκρων. Ναι, γι' αυτό σας είπα είναι και τα θέματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα και το τωρινό, λέω προηγούμενες μέρες με το θέμα των ποντίων. Και το θέμα αυτό, φτάνουμε σε μια κατάσταση η οποία δημιουργεί προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, άλλης μορφής, υπάρχει έξαση και του εθνικισμού με αυτόν τον τρόπο, λέω εγώ, και πατροδοκαπηλείας, αλλά και ταυτόχρονα εδώ πας να δημιουργήσει μια ένταση επαναφορά των δύο άκρων, η οποία είναι... Νομίζω απαράδεκτη και είναι κατανοητό στον Νικολάου ότι δεν υπάρχει αυτό και έχει αποδειχθεί πλήρως και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά ποτέ, όχι μόνο δεν είχε, είναι εναντίον αυτής της και απέναντι σε αυτές τις μορφές όλες. Μάλιστα. Της θερμοκρατίας. Βεβαίως. Για να το διευκρινίσουμε. Κύριε Παναγιώτο, μιας και αναφερθήκατε και στο θέμα των ποντίων, πέμπτη μέρα χωρίς να έχουν συλληφθεί αυτοί οι οποίοι έκαναν τους τραμποκισμούς, υπάρχει κάποιο σχόλιο? Νομίζω ότι οφείλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να το λήξει άμεσα αυτό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκαν στον κύριο Κουμουτσάκο είναι απαράδεκτος, έχει καταδικαστεί από εμάς, αλλά και εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι βίες και με τέτοιο τρόπο με επικινδυνότητα για τη ζωή των ανθρώπων είναι έξω από την κουλτούρα και την, θα έλεγα, και όχι μόνο τη δική μας, αλλά και από τον πολιτικό πολιτισμό. Δεν πρέπει να υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, και πολιτικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε τέτοιες καταστάσεις να μην δημιουργούνται. Δεν συμβάλλουν δηλαδή στην. Μήπως πρέπει σιγά σιγά, κύριε Ρήγα, να υπάρχει και μεγαλύτερη μάλλον και μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της αστυνομίας? Δεν θα ήθελα εγώ να μπω σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με υπηρεσιακούς τρόπους και το πώς η αστυνομία οφείλει το Υπουργείο να παίρνει τέτοια μέτρα ώστε να αποφεύγονται αυτά τα πράγματα. Και νομίζω κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Από εκεί και πέρα να πάμε στα της οικονομίας. Ένα βασικό κομμάτι, το βασικό κομμάτι που απασχολεί όλους μας τα τελευταία 5 χρόνια. Το βασικό θέμα που έφερε και το ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση από το 2010, οπότε ήρθαν τα μνημόνια στη χώρα. Φτάσαμε τρίτο μνημόνιο τώρα. Είχαμε την απόφαση του Eurogroup χθες. Υπάρχει περίπτωση να δούμε φως στην άκρη του τούνελ και το ρωτάγαμε και στους άλλους, και να μην είναι το τρένο, κύριε Ρήγα, που έρχεται κατά πάνω μας, γιατί αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Κύριε Κουτρά, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά με επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ότι οι πολίτες της χώρας γνώριζαν και γνώριζαμε και όλοι την κατάσταση η οποία φτάσαμε μέχρι εδώ. Μας βήθησαν εδώ και δεκαετίες οι κυβερνήσεις, η διακυβέρνηση, η ανεύθυνη που γινόταν το πρώτο χρόνο σε αυτή την κατάσταση. Ουσιαστικά δέσμευσαν την Ελλάδα και την έκαναν, θα έλεγα, υποχείριο ενός κύκλου ύφεσης και αδικίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό τον γόρδιο δεσμό, να σταματήσει αυτή η κοινωνική διάλυση η οποία υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, να σταματήσει η ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή, και αυτό να το κάνουμε έχοντας και την κοινωνία όρθια. Καταφέρνουμε αυτή τη στιγμή, καταφέρνουμε μέσα από τη δύσκολη αυτή τη συμφωνία, να έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το πετύχουμε. Επίσης, είναι ενωπή εντολή συμπαγής. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχουμε και έχουμε ορίζοντα τετραετίας. Και νομίζω από τη νέα χρονιά θα υπάρχει δυνατότητα, αφού λήξουν όλα αυτά με το Eurogroup αυτές τις μέρες, που θα λήξουν με επιτυχία. Μακάρι. Παρόλο τις ειρήνες όσων λέγανε ότι η αιμονή μας και η σταθερότητά μας ορισμένα πράγματα οδηγούν σε δύσκολες μέρες. Τώρα, πάλι. Υιοθετείτε αυτό που είπε και ο κύριος Τσακαλώτος εχθές, ότι είμαστε θύματα της επιτυχίας μας? Νομίζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος, νομίζω κατανοητό είναι αυτό που είπε, έχει και το είπε με μια αίσθηση χιούμορ και με μια άλλη αντίληψη, επειδή έχει και την δική του κουλτούρα.
Όντως, εγώ θα το επιβεβαιώσω αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ, θύματα της επιτυχίας, τι θα πω με αυτό. Ότι την επιτυχία σας κοιτάω υπογωνία, βλέπετε. Να πω όμως ποια είναι η επιτυχία, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι αν εδώ τι καταφέρουμε να κάνουμε και πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να ξεφύγουμε. Είναι η επιτυχία στην Ευρώπη. Κανείς δεν περίμενε ότι στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μας, αυτό το μπετόν που υπήρχε, ότι άνοιξαν οι ρογμές. Εγώ ισχυρίζομαι ότι ο Σόιμπλ έχει αισθανθεί την ήττα και θα ήθελε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πέσει από την επόμενη στιγμή ή το κεφάλι του Τσίπρα να το περιφέρει. Γιατί άλλαξε τα σχέδιά του. Έχουν αλλάξει τα σχέδιά του και δεν μπορούσε να το δρομολογήσει όπως. Συγγνώμη, κύριε Ρίγα μου, αλλά δεν έχει πάει και πολύ καλά η διαπραγμάτευση. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Να το συζητήσουμε. Έχουμε φτάσει τώρα. Υπήρχε ένα σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό σύνθημα. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τώρα θα πάνε τα σπίτια στο χέρι του τραπεζίτη με 120-150 χιλιάρικα. Είναι επιτυχία αυτό. Να δούμε. Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ κάνω μια εκτίμηση. Ναι, να μην την κάνουμε. Άμα δεν είναι αυτό που λέω εγώ, λοιπόν, θα είναι χαμηλότερο. Εγώ λέω λοιπόν εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένα σπίτι λαϊκών οικογενειών, αυτοί που έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί την περίοδο την προηγούμενη από αυτές τις πολιτικές, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πλησιασμό. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει ενάντια στην κυβέρνηση. Το κόμμα. Δεν είναι θέμα. Δεν θα υπάρξει. Θα λυθεί και καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι ότι αυτή η κοινωνική συνοχή πρέπει να υπάρξει. Δεν μπορεί το πρόγραμμα να συνεχιστεί δημιουργώντας κοινωνική αναμαλία. Για τις διακοπές ρεύματος που κάνει η ΔΕΗ, μας έλεγε ο Χρήστος Στρατουλάκος πριν από λίγο από την Πάτρα ότι γίνεται διακοπή σε μια γυναίκα συνταξιούχο ανάπηρη που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινητοποιηθεί ως κόμμα απέναντι στη ΔΕΗ όπως έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια? Βεβαίως και πρέπει και θα κινητοποιηθεί. Δεν το ξέρω το θέμα και προφανώς πρέπει να το δει η διοίκηση της ΔΕΗ άμεσα και το Υπουργείο αυτό. Εγώ να σας πω ότι γίνεται μια προσπάθεια από την ΔΕΗ αυτή τη στιγμή να υπάρξει η ίσπραξη των ανίσπρακτων οφειλών. Το ίδιο κάνανε και οι προηγούμενοι. Όχι, υπάρχουν, θα σας πω, υπάρχουν ήδη τα κοινωνικά τιμολόγια από τα οποία είναι σε 550.000, υπάρχουν οι δόσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Αν κοπεί ρεύμα σε ανήμπορο, ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Ρωτά τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Σας είπα, είμαι σαφής, το είπα, ότι θα είμαστε και θέλω να το ελέγξουμε αυτό και να το δούμε. Και να ελέγξουμε και αν κάποιο σπίτι πάει σε μια τράπεζα, αν θα είστε εκεί απέναντι. Βεβαίως. Και απέναντι και στον Υπουργό. Εγώ σας εξήγησα ότι δεν θα συμβεί. Άρα μην κάνουμε με άλμα αυτό. Θα είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε κανείς μας, ούτε η κυβέρνηση, ναι. Αλλά τελικά θα, είναι και θα το πετύχουμε κιόλας, να δεχθούμε ότι θα υπάρξει σπίτι λαϊκών οικογενειών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανάδα από την κρίση, να υπάρξει πλησιασμός. Ναι, είμαστε σαφείς αυτό. Τώρα πρέπει να είναι λαϊκών, δηλαδή, άμα δεν είναι λαϊκών οικογένειες να τα πάρουμε. Όχι, θα σας πω τι εννοώ. Αφού το βάζετε σε αυτό το διαχωρισμό. Δηλαδή, αν υπάρχουν σπίτια των 500-800.000 ευρώ και υπάρχουν κόκκινα δάνεια εκεί, νομίζω ότι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα αυτοί να βρουν τον τρόπο να πληρώσουν. Μιλάω γι' αυτό. Για τους υπόλοιπους. Πού τοποθετείτε, συγγνώμη κύριε Ρίγα, πού τοποθετείτε στην ιστορία του πληστηριασμού, ο ΣΥΡΙΖΑ, πού το τοποθετεί? Δεν θα ήθελα να κάνω τώρα να βάλω όρια ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν έχω και τα στοιχεία εγώ και να πω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω λοιπόν ότι θα είναι αυτή η απόφαση της κυβέρνησης και η συμφωνία, όπου σπίτια τα οποία έχουν το πρόβλημα με τα δάνεια, δεν θα υπάρξει να υπάρξει πληστηριασμός. Επιμένουμε να ρωτάμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Από προχθές. Επειδή έχετε πει εσείς ότι είναι διακριτή η ρόλη, έτσι. Μα όχι, ήδη εγώ λέω εδώ και πάρα πολλές μέρες σε δημόσιες τοποθετήσεις μου ότι δεν θα υπάρξει αυτό. Δεν θα γίνει. Υπάρχουν όμως 100 δόσεις από τις οποίες βγαίνουν εξώ πολίτες οι οποίοι δεν είναι έχοντες. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ πώς στέκεται? Νομίζω ότι. Που είχε πολύ διαφημιστεί. Βεβαίως. Έτσι, που είχαν μπει όλοι. Που ήταν μέρος της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης. Βεβαίως. Θεωρώ ότι ορισμένες επιλογές ή πιέσεις που ασκούνται από τους θεσμούς και τα μεσαία κλιμάκια των θεσμών. Κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι εξυπηρετούν και συμφέροντα ντόπια και δεν έχουν να κάνουν μόνο με προτάσεις οι οποίες έρχονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παίζουν και άλλα παιχνίδια. Λέω λοιπόν ότι επιλογές που κάνουν και εγώ τις θεωρώ κατανόητες ορισμένες φορές. Και γι' αυτό γίνεται μια διαπραγμάτευση αυτή, η οποία νομίζω ότι θα έχει αυτή το αποτέλεσμά της. Και εγώ καταλαβαίνω ότι όταν πάνε να βγάλεις έξω από τις 100 δόσεις γιατί δεν πλήρωσε για 5 μέρες ή 10, θεωρείται υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όταν μάλιστα έχουμε εισπραξιμότητα πολύ μεγάλη μέσα από αυτή τη διαδικασία των 100 δόσεων, αλλά όχι μόνο οικονομικό έφελος, αλλά και ταυτόχρονα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα επιβίωσης. Κύριε Ρίγα, οι υπουργοί της κυβέρνησης τα γνωρίζουν αυτά? Δηλαδή, σηκώνουν το τηλέφωνο τους, τα λέτε ότι μπορεί να βρεθείτε απέναντι και στο ΣΥΡΙΖΑ? Μα νομίζω ότι
Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πολιτικό όργανο, πολιτική γραμματεία, που είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και οι πολιτικές αποφάσεις όλες συζητιώνται στην πολιτική γραμματεία και με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε με κοινό τόπο. Σωστά λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, να πω αυτό και με ρωτάτε το επόμενο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ισχυρίζουμε εδώ και πολύ, πολύ καιρό ότι η κυβέρνηση και το κόμμα είναι οι δύο πυλώνες της αριστερής διακυβέρνησης. Αν αυτοί οι δύο πάνε σωστά την διαδικασία και κυρίως το κόμμα ότι είναι αυτός ο άμεσος εκφραστής των αγωνιών του ελληνικού λαού, αυτή η παράλληλη και η στήριξη η οποία υπάρχει θα είναι αποτελεσματική η αριστερή διακυβέρνηση. Δύο θέματα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα, τα οποία θα τα βρείτε μπροστά σας και θα τα βρούμε όλοι μας μπροστά. Το ένα είναι το θέμα με τους αγρότες, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στις περιοχές που υπάρχει αγροτικός κόσμος πήγε πάρα πολύ καλά στις εκλογές. Ήταν πρώτο κόμμα σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Σε όλες. Και το δεύτερο θέμα είναι το θέμα του ασφαλιστικού. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα που δικαιώθηκε από τους αγρότες, θα είναι κοντά στους αγρότες απέναντι σε αυτά που θα φέρει η κυβέρνηση? Και με τους συνταξιούχους που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα υπάρχει καμία περικοπή, αυτά που διαβάζουμε τώρα δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά πράγματα για τους νυν συνταξιούχους και για όσους έρχονται. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα σταθεί απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές ή θα προσπαθήσει να τις αλλάξει? Το ερώτημά σας είναι αν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί απέναντι. Όχι, αν θα σταθεί απέναντι, αν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έλεγε το κόμμα. Ναι. Γιατί η κυβέρνηση πολλές δεσμεύσεις που έχει δεν τις τηρεί. Το κόμμα και η κυβέρνηση κατεβήκαμε και στηρίξαμε και μια συμφωνία η οποία δεν ήταν στο πρόγραμμά μας. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Άρα δίνουμε μάχες καθημερινά για να έχουμε αποτέλεσμα. Όπως και στα προηγούμενα που συζητήσαμε και θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Και νομίζω ότι από το Eurogroup εχθές που έγινε το αποτέλεσμα ήταν θετικό και μέχρι τέλος εβδομάδας θα έχουν γίνει και εκταμείευση των 10 δις και των 2 δις. 10 δις για την ακεφαλοποίηση και των 2 δις εμπροστοβαρές. Άρα είναι και το εμπροστοβαρές που τόσο καιρό λέμε. Τώρα, με το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό είναι ένα πρόβλημα που ανεξάρτητα την κρίση θα υπήρχε. Δηλαδή, είναι μια τρύπα και μια κατάσταση η οποία θα το αντιμετώπιζε ανεξάρτητα της οικονομικής κρίσης. Εάν έχεις ανεργία πολύ μεγάλη, αν δεν έχεις απασχόληση, δεν μπορείς να λύσεις ένα ασφαλιστικό με ένα όριο υπάρχει, κύριε Ρήγα. Να ξέρουν οι συνταξιούχοι ότι δεν θα πειραχθούν οι συντάξεις των 700. Γιατί ολοπέφτει το όριο. Από το 1000 πέσαμε ήδη. Από το 1500 εγώ θεωρώ ότι δεν έγινε και με τον καλύτερο τρόπο η διαχείριση αυτές τις μέρες. Ενώ στο επικοινωνιακό τώρα θα το πω και το λέω με ευθύτητα αυτό. Δεν έχει καταληφθεί. Είμαστε ήδη σε σύσκεψη και δεν έχει σωστή διαχείριση εννοείται από τον κύριο Κατρούγκαλο. Όχι από τον κύριο Κατρούγκαλο. Τρόπος το κάναμε όλοι μας και εμείς ενδεχομένως. Αυτό λέω. Γιατί όταν κάποιες φορές λέγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν και βάση ή δεν έχουν ισχύ, υπήρχε η πρόταση της Επιτροπής που έγινε, ήταν 2-3-4 προτάσεις. Δεν σημαίνει ότι ούτε αυτές οι προτάσεις θα επιβάλλονται. Ήταν μια πρόταση που οι άνθρωποι αυτοί καταλήξανε με 2-3 σενάρια. Το ερώτημα είναι άλλο τώρα. Ότι εμείς, αν θα ισχύσουν και ποια πράγματα θα ισχύσουν. Εμείς κοιτάμε αυτή τη στιγμή και είμαστε σε μια συνεννόηση αυτό το διάστημα. Πώς θα μπορέσουμε να έχει βιωσιμότητα το ασφαλιστικό για ένα διάστημα, αλλά να προσπαθήσουμε και να γίνει και με διάφορες προτάσεις να έχει και επίλυση σε βάθος χρόνου. Ισχυρίζομαι ότι η πίεση των 15 ημερών ή στις 20 δεν είναι εύκολο να λύσει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι δανειστές, εν πάση περιπτώσει, και με τους ανθρώπους που έχουμε αυτή την περίοδο της σχέσης. Κύριε Ρήγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσως να τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.